Κατακλείδη, κύριε Πρόεδρε, με όσα ακούστηκαν όλο αυτό την ώρα για το θέμα αυτό, τίθεται το εξής ερώτημα. Υπήρξαν προστογραφήσεις, υπογραφές δηλαδή, προστογράφηση υπογραφών κάποιων μελών της διοίκησης. Όχι, δεν υπήρξαν. Της διοίκησης, να τελειώσω το λεπτό. Και αν γίνανε υπόδειξη κάποιου, όχι, μέσα από την αγωνία του να προλάβουν τις ημερομηνίες, μέσα από την πίεση αυτού του χρονοδιαγράμμου, στο οποίο έθετε, ας πούμε, στενά περιθώρια για να... Εν ολίγης, για να έχετε γνώση, εν ολίγης. Το αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει. Έγινε ένα πρακτικό, χωρίς να προστογραφηθούν υπογραφές, έτσι. Δύο-τρία άτομα δεν υπέγραψαν το πρακτικό, φαίνονται όμως ότι είναι συνεδρίες. Αυτό γίνεται από τους λογιστές ενδεχομένως για να πάει το ένα πρακτικό στο τμήμα εμπορίου και να πείσει ένα διοικητικό συμβούλιο. Το πρόβλημα επομένως είναι ποιος συνέταξε αυτό το πρακτικό και με τι είναι εντολή αν τους συνέταξε. Δεν υπήρξε καμία εντολή. Οι λογιστές που κάνουν αυτές τις δουλειές κάνουν αυτά τα πρακτικά, παίρνουν τηλέφωνο τα μέλη και κάνουν ένα πρακτικό. Είναι θέμα ποινικό. Είναι ξεκάθαρα, κύριε. Αν θα πάει, δεν είναι ποινικό θέμα. Θα δούμε αν θα πάει προστογραφής κάποιος στην υπογραφή. Δεν υπάρχει προστογραφημένη υπογραφή παραλαμβάνω. Υπάρχει ένα πρακτικό που φέρονται κάποια άτομα ότι ήταν εκεί και δεν ήταν. Αυτό είναι. Σιγά τα δύσκολα. Δεν υπάρχει θέμα ποινικών ευθυνών κανένας. Εμάς μας ενδιαφέρει να προχωρήσει ενώνυμη εταιρεία.